Κλείσαμε την Παρασκευή με άλλα νέα και το Σαββατοκύριακο ανατράπηκαν όλα και ερχόμαστε πλέον Δευτέρα να πούμε τι, ότι... Αρτσιμπούρτσι και Λουλάς. Μέσα στο λέω με τρεις λέξεις. Υπάρχει τελικά και νέος επενδυτής. Πάνε οι δύο άλλοι, ήρθε καινούριος. Τι γίνεται? Λοιπόν, μέχρι πρότινος είχαμε την περίπτωση των κυρίων Αντωνίου και Λαζαρίδη, οι οποίοι γνωστούν στα μέσα προς το τέλος της εβδομάδας που διανύσαμε, με μια γραπτή λιτή ανακοίνωσή τους, εκφράζοντας μάλιστα και τη δυσαρέσκεια για το περιεχόμενο αιτιολόγησης της παρέτησης του κ. Καραγιώργη, βγήκαν και ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον ΑΟΚ. Ακολούθησε η ανακοίνωση του κ. Καραγιώργη, ακολούθησε η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΑΟΚ και τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε να εωρείται στα ΜΜΕ, γραπτό ηλεκτρονικό τύπο και αθλητικά στέγια και θεσιμαζεύεται και καφενεία, έτσι να τα πούμε, η υπόθεση της ανέβρεσης ενός ακόμη φερόμενου ως επενδυτή που λέγεται Χάρης Κολαράς. Αναφέρομαι στον γνωστό και εξαίρετο αντιδήμαρχο του Δήμου Νέστου, ο οποίος έχει σημαντικότατη προσφορά και οικονομική στήριξη στον κεραυνό Πένης, του οποίου η παρουσία ταυτίζεται άμεσα με την εντυπωσιακή παρουσία του κεραυνού στα τοπικά πρωταθλήματα και μέχρι πρώτος στη διεκδίκηση της ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, εγώ σας το λέω και σας το ξεκαθαρίζω τώρα. Μίλησα πριν από 5 λεπτά με τον γιο του, τον Θανάση, τον Κολαρά, και επιλέξει μου είπε τα εξής, ότι κάποιοι το έδωσαν κόμπο. Εγώ εξέφρασα σε συγκεκριμένα δύο πρόσωπα μία ερώτηση, κατέθεσα μία ερώτηση για το εάν πώς μπορούμε και τι και πώς για τον ΑΟΚ, και αυτοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιογράφη το πήραν και το έδεσαν κόμπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι από την Πέρνη έφτασε στην Καβάλα διαμέσου χιλιάδων σπασμένων τηλεφώνων και ένα απλό ενδιαφέρον, το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος μου μετέφερε, κάποιοι το θεωρούν δεδομένο. Για μένα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν το διαψεύδω εγώ. Μεταφέρω απλά την ολιγόλεπτη τηλεφωνική συζήτηση την οποία είχα με το γιο του Χάρη του Κολάρα, με το παιδί, με το Θανάση. Λοιπόν, ναι μεν εκφράστηκε κάποιο ενδιαφέρον, το οποίο μπορώ να το εκφράσω κι εγώ ή εσείς ή οποιοσδήποτε, είτε μένει στην Πέρνη, είτε στη Χρυσούπολη, είτε στη Στουτγκάρδη, είτε και στην Βραζιλία και παρακολουθεί την εθνική μας. Αλλά αυτό το ενδιαφέρον, όπως έτσι όπως μεταφράστηκε και έτσι όπως το διατύπωσα, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε μέσω επαναλαμβάνω σπασμένων τηλεφώνων και το θεώρησα κάποιο δεδομένο. Μάλιστα κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΑΟΚ θα ανταποκριθεί στην θεωρητική πρόσκληση για να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πιούν ένα καφεδάκι για να συζητήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή οι κύριοι Κουλαράς και Ερασιτέχνης, κάτι το οποίο για μένα δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι μήπως μερικούς τους χτύπησε η ζέστη.